Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και στα ελληνικά. Δεν έχουμε, κυρία Μπακογιάννη, εμείς πρωτόκολλο τέτοιας υποχρεωτικότητας, κύριε Ρουσόπουλε. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Ρουσόπουλε, Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρία Μπακογιάννη, αγαπητοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, αγαπητοί εκπρόσωποι των κομμάτων, αγαπητοί αθλητές, αγαπητοί προπονητές, βοηθοί. Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους Έλληνες Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Τους αθλητές μας που με τις καταπληκτικές τους επιδόσεις μας έκαναν για μία ακόμα φορά περήφανους, μας γέμισαν με χαρά, μας γέμισαν με υπερηφάνεια. Η επιτυχία όμως των Ελλήνων Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών δεν έρχεται χωρίς προκλήσεις για την πολιτεία. Οι αθλητές της χώρας μας, δυστυχώς, αντιμετωπίζουν ακόμα τα διαχρονικά σοβαρά ελλείμματα σε κατάλληλες υποδομές και αποτελεσματική στήριξη από την πολιτεία. Τα γυμναστήρια, τα στάδια, οι εγκαταστάσεις, στη μεγάλη τους πλειοψηφία δυστυχώς δεν πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την κατάλληλη προπόνηση. Υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι απαρχαιωμένες και ανεπαρκείς. Η χρηματοδότηση δεν είναι στο απαιτούμενο ύψος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο. Και είναι ένα μεγάλο εμπόδιο όχι μόνο για εσάς που βρίσκεστε σήμερα σε αυτή την αίθουσα και κερδίσατε την καταξίωση και την αναγνώριση από την πολιτεία. Αλλά αυτή η συνθήκη αποτελεί εμπόδιο και για κάθε παιδί που δεν τολμά να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του μαζί με τον γονιό του, μαζί με τον βοηθό του και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Και ας μην φτάσει ποτέ στο επίπεδο του πρωταθλητισμού που εσείς όλοι καταφέρατε να φτάσετε. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ουσία και η δυναμική και η δημιουργικότητα και η ισχυρή κοινωνική προστιθέμενη αξία του δικού σας ρόλου. Δείτε τον εαυτό σας στο ρόλο του κόσμου που θα παροτρύνει και θα απαιτεί από την πολιτεία να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Γιατί η δική σας προσπάθεια, η δική σας κατάκτηση, όλα όσα καταφέρατε θα αποκτήσουν πολλαπλάσια αξία εάν πιστεί ακόμα ένα παιδί, ένας γονιός, ένας βοηθός, ένας προπονητής να δώσει όπως και εσείς τη μάχη που δώσατε και να στηρίξει έναν άνθρωπο που το χρειάζεται. Εάν η δική σας φωνή ενωθεί για να ενισχύσει η πολιτεία τις δομές του μαζικού αθλητισμού, και ακριβώς εκεί θα μπορέσετε κι εσείς την αναγνώριση που η πολιτεία αυτή τη στιγμή σας δίνει να τη μετατρέψετε και σε κοινωνική δύναμη που θα βελτιώσει τις ζωές και άλλων ανθρώπων. Είναι ευθύνη της πολιτείας να τις αλλάξει αυτές τις συνθήκες. Είναι ευθύνη της πολιτείας να αποτελέσει επιτέλους ενεργό αρρωγό της προσπάθειας των Ελλήνων αθλητών. Πρέπει να επενδύσουμε σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, να αναβαθμίσουμε τις υπάρχουσες, να αναπτύξουμε βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης για τον πολιτισμό, να στηρίξουμε την αθλητική εκπαίδευση με συνεργασία της πολιτείας, των κρατικών φορέων και των σωματείων. Να διασφαλίσουμε ότι οι αθλητές μας που αγωνίζονται για να σηκώσουν ψηλά την ελληνική σημαία θα έχουν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να επιτύχουν. Η πολιτεία οφείλει να στρέψει το βλέμμα της στη μεγάλη οικογένεια του ελληνικού αθλητισμού, αυτή την οικογένεια να την κάνει πολυπληθέστερη, να επενδύσει στο μέλλον της, και με αυτές τις σκέψεις, αυτές τις κουβέντες θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να ξαναπώ ολόφερμα τα συγχαρητήριά μας και να ευχηθώ και νέες επιτυχίες και να βλέπουμε πάντα την ελληνική σημαία περήφανη όλοι να κυματίζει ψηλά τη δική σας προσπάθεια. Να είστε καλά.